Κοινωνικό κράτος πάντως, κυρία Σταματέλου, το ΚΚΕ μιλά χρόνια τώρα και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι το ΚΚΕ έχει αλλάξει θέσεις. Από την άλλη, αυτό που βρίσκουν κάποιοι ως αντιφατικό είναι ότι διεκδικείτε να έχετε ευρωβουλευτή, ευρωβουλευτές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ καταγγέλλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν εδώ? Αν κοιτάξει κανείς την πορεία των ευρωβουλευτών μας και τη στάση που κρατούν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, θα καταλάβει ότι δεν αθροίζονται σαν τοποθέτηση, σαν κόμμα, σαν πολιτική που ανοίγουν μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα. Γι' αυτό, καλώντας τις λίγες μέρες που απομένουν στην τελική ευθεία, καλώντας σε υπερψήφιση των ψηφοδελτίων του Κομμουνιστικού Κόμματος, ακριβώς γιατί στους ευρωβουλευτές που εκλέγονται κρατάνε οι δύο ευρωβουλευτές οι δικοί μας, ο Λευτέρης, ο Νικολάου Αλαβάνος και ο Κώστας ο Παπαδάκης, κράτησαν χαρακτήρα σε όλες τις αποφάσεις που ερχόντουσαν, σε όλα τα σοβαρά θέματα που συζητήθηκαν, που κατά τη γνώμη μας καθορίζουν τη ζωή και του ελληνικού λαού και των άλλων ευρωπαϊκών λαών. Για παράδειγμα, στο ζήτημα του πολέμου και στο ζήτημα των δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πόλεμο στην Ουκρανία ανάμεσα στις υπεριαλιστικές δυνάμεις της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, οι δικοί μας ευρωβουλευτές δεν συμφώνησαν με αυτές τις δαπάνες. Δεν συμφώνησαν με την ένταση των πολεμικών εξοπλισμών. Δεν συμφώνησαν με τα όπλα που στέλνονται και μπορούν συνεχίζουν στην Ουκρανία. Μπορούν οι ευρωβουλευτές όμως να ανατρέψουν τους συσχετισμούς? Επιδιώκουμε για παραπάνω, αλλά δεν είναι το ζήτημα μόνο το τι γίνεται εκεί μέσα. Να συνεχίσω, γιατί έχει σημασία τι στάσεις έχουν κρατήσει. Δεν συμφώνησαν οι ευρωβουλευτές μας με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που αναγνώριζε στο Ισραήλ το δικαίωμα της αυτοάμυνας λίγες μέρες μετά την επίθεση της Χαμάς, δηλώνοντας ότι η ιστορία δεν ξεκίνησε τον Οκτώβρη και αναγνωρίζοντας και στεκόμενοι δίπλα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς κάτι άλλο. Στα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά, στα ζητήματα που αφορούν τα πανεπιστήμια, τα ζητήματα που αφορούν τα νοσοκομεία και την υγεία. Δεν συμφωνούν στις στρατηγικές κατευθύνσεις που υπολογίζουν ως κόστος τις ανάγκες τις δικές μας και απαιτούν προαπαιτούμενα και μνημόνια διαρκείας, όπως είναι το νέο Ταμείο Ανάκαμψης που διαφημίζεται, και δηλώνουν, αποκαλύπτουν το τι έρχεται, προετοιμάζουν τον κόσμο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούγεται η φωνή μέσα και πολύ περισσότερο όταν είναι και οι εκλεγμένοι και όλοι οι δυνάμεις του κομμάτος την επόμενη μέρα στο δρόμο εκεί που αλλάζουν και οι αποφάσεις αυτές. Εσείς βάζετε και θέμα να κόψετε τη φόρα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη. Σας δίνω γραμμή τώρα. Αυτό το λέμε γιατί την επόμενη μέρα θα είναι εδώ και η αντιλαϊκή νόμη και τα προβλήματα και η ανεργία και η ανυπαρξία των μέτρων της προστασίας και της ζωής, η κατάσταση στα νοσοκομεία που βιώνουμε και ως εργαζόμενοι εμείς, αλλά πολύ περισσότερο και οι ασθενείς που δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, το κόστος ζωής που είναι δυσβάσταχτο για τους περισσότερους, και αυτό απαιτεί, εκτός από πολύ ισχυρό κουκουέ, απαιτεί οργάνωση, αγώνα και αντεπίθεση στην πράξη. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα χαριστεί τίποτα από κανένα Ευρωκοινοβούλιο και καμία κυβέρνηση, κανέναν υπουργό. Είναι ήδη σε εξέλιξη, και σήμερα που μιλάμε, είναι ήδη σε εξέλιξη δεκάδες αγωνιστικές κινητοποιήσεις από άκρη σ' άκρη στη χώρα, από τα νοσοκομεία Παίδων μέχρι τη Χαλκιδική και από τα έργα του μετρό μέχρι όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας μέτρα προστασίας, διεκδικώντας 8-ωρο συλλογικές συμβάσεις και πάει λέγοντας. Θα καλούσα να ξεπεράσουμε όλα τα εκβιαστικά τα εκβιαστικά διλήμματα, τα ψευτοδιλήμματα. Το σταθερότητα ή αστάθεια είναι κάτι που δεν αφορά και δεν ταυτίζεται η δική μας σταθερότητα με αυτό που περιγράφει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να ξεπεράσουμε τα ψευτοδιλήμματα για το ποιος είναι πιο celebrity στα ψηφοδέλτια και ποιος κάνει καλύτερα βιντεάκια στο TikTok. Και να πάμε στις 10 μέρες που έμεινε. Από ό,τι είδαμε TikTok, κυρία Σταματέλου. Ναι, αλλά η αντιπαράθεση. Το κριτήριο ψήφου και η συζήτηση δεν μπορεί να μένει στα επιμέρους, στις διαφορές που δεν υπάρχουν και πρέπει να τις ανακαλύψουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο τα βασικά τα κύρια να καθορίσουν το κριτήριο ψήφου στις 9 του Ιουνίου.